Στην εξόριξη των μεταλλίων. Ο κύριος Ευθυμίου, που είναι στην επιτροπή, στη συντονιστική επιτροπή της Ιερισσού κατά της εξόριξης χρυσού, μπορεί να μας πει γιατί αντιδρούν. Δεν θέλετε την επένδυση, κύριε Ευθυμίου? Εμείς δεν θέλουμε την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή μας, γιατί από την εμπειρία που έχουμε από τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που έχει φέρει στην περιοχή είναι μόλις περιβάλλοντος και καταστροφή, και οποιαδήποτε επέκταση που σήμερα η ρυθμή που θα γίνει και το μέγεθος είναι τερατώδες σε σχέση με αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα, θα είναι και το τελειωτικό χτύπημα. Τι αφορά η επέκταση, για να καταλάβουμε? Η επέκταση αφορά την σημερινή προετοιμασία που γίνεται για την εκμετάλλευση των σκουριών. Μετά τις σκουριές συνεχίζει η τσικάρα, μετά τη τσικάρα έχουμε την πιάβιτσα και υπάρχουν άλλες. Με την Ολυμπιάδα είστε αντίθετοι, γιατί ο κύριος Σταθάκης είπε ότι είναι θέμα χρόνου για διοδότηση εκεί. Αυτό που γίνεται με την Ολυμπιάδα και που γίνεται και με όλες τις τυχόν αδειοδοτήσεις μας βρίσκει αντίθετους με τη λογική ότι από τη στιγμή που η εταιρεία δεν πληρεί το βασικό όρο που έχει υπογράψει με το Υπουργείο να κάνει καθιδοποίηση παραγωγής και επομένως να παράγει καθαρά μέταλλα, μέσα από τα οποία καθαρά μέταλλα θα προκύψει το περίφημο δημόσιο όφελος πάνω στο οποίο πάτησε και το ΣΤΕ για να δώσει για να κερδίσει τα δικαστήρια η Ελντοράντο. Νομίζω ότι όσο εκκρεμεί αυτή η αδειοδότηση για την καθιδοποίηση της παραγωγής, δεν πρέπει να δίνεται καμιά καινούργια άδεια. Ελένη, μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Ευθυμίου εάν γενικά η εταιρεία. Α, μας ακούει, κύριο Ευθυμίου. Εάν η εταιρεία ή οι εκπρόσωποι της έχουν έρθει καθόλου αυτό το διάστημα που τρέχει αυτή η διαδικασία σε επαφή με εσάς, τους κατοίκους, επιδιώξατε κάποια συνάντηση, εσείς που είστε αντίθετοι σε αυτή την επένδυση, ώστε να σας ενημερώσουν σχετικά, να σας δώσουν κάποιες απαντήσεις? Εμείς αυτό που έχουμε την εταιρεία την έχουμε συναντήσει μόνο σε κινητοποιήσεις που κάναμε. Έχει καταφέρει η εταιρεία με τη στάση της και την στάση της προηγούμενης κυβέρνησης, και έχουμε σήμερα 100 ανθρώπους να κατηγορούνται με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Επιδιώξατε να τη συναντήσετε όμως? Μια συνάντηση ενημέρωσης? Δεν είχαμε, εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά να συναντήσουμε την εταιρεία. Η εταιρεία και ο νόμος ορίζει ότι πριν αδειοδοτηθεί η εταιρεία έπρεπε να γίνει διαβούλευση, η οποία διαβούλευση δεν έγινε ποτέ. Κύριε Ευθυμίου, η πληροφόρησή σας για τις διαδικασίες, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά η πληροφόρησή σας για τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία είναι ουσιαστικά μόνο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από δικές σας πηγές? Δηλαδή αυτή η βεβαιότητα για το ποιες δράσεις ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από την εταιρεία, από πού προκύπτει η δική σας ενημέρωση? Η εταιρεία καταρχήν καταθέτει χαρτιά, τα οποία χαρτιά είναι δημόσια έγγραφα, δεν είναι κρυφά, τα οποία τα βλέπουμε, τα μελετάμε, τα κρίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σχετικοί με το αντικείμενο, επιστήμονες. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει αποφανθεί πάνω στα ζητήματα αυτά και άλλες μεγάλες οργανώσεις όπως το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Εσείς δηλαδή δεν θα είστε αντίθετοι, εφόσον διασφαλιστούν αναγκαίοι όροι, περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι μπορεί να μην τηρούνται ακόμη αυτή τη στιγμή? Δηλαδή εσείς περιμένετε αυτές τις διασφαλίσεις ουσιαστικά και θεσμικά, ώστε να είστε εντάξει και να μην έχετε πλέον ανησυχία για τη συγκεκριμένη επένδυση? Είστε αντίθετοι σε κάθε περίπτωση? Αυτό θέλω να καταλάβω. Εμείς είμαστε αντίθετοι στην επέκταση μεταλλευτικής δραστηριότητας για τις συνέπειες που θα επιφέρει στον τόπο μας. Θα καταλάβετε, αυτή τη στιγμή χτίζεται ένα τεράστιο φράγμα πάνω από το Στρατόνι στην περιοχή του Κοκκινόλακα, εκεί που ήταν οι παλιές εκμεταλλεύσεις της εταιρείας, το οποίο χτίζεται πάνω σε ένα σεισμικό φράγμα, σε ένα σεισμικό ρήγμα. Το ρήγμα αυτό έχει φέρει σεισμό 7,2 ρίχτερ το 1932, ισοπαίδωσε την Ιερισσό και δημιούργησε καταστροφές σε όλα τα γύρω χωριά. Και πάνω ακριβώς εκείνο το φράγμα, παρά τις προειδοποιήσεις και τις εκκλήσεις και τις μελέτες, ρήγμα, παρά τις προειδοποιήσεις και τις μελέτες που καταθέσαμε από έγκριτους επιστήμονες σεισμολόγους, δεν το δίνει κανείς σημασία. Συνεχίζει και κατασκευάζεται. Ελένη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο πριν σας αφήσουμε. Αναγκαζόμαστε να σας αποδεσμεύσουμε. Όταν και αν συμβεί το κακό, ίσως υπάρξει κίνδυνος να έχουμε διάχυση τοξικών αποβλήτων. Θέλει να πει για να ολοκληρώσει ο κύριος Ευθυμίου. Και δεν θέλει και η εταιρεία και καμιά εταιρεία εδώ να μας προστατεύσει. Θα πέφτουμε στο ελληνικό δημόσιο να κοιτάξει να μας σώσει πάλι όπως γίνεται διαχρονικά. Εμείς παρακολουθούμε και τις δύο πλευρές. Μαϊρά, και για οτιδήποτε νεότερο σας ενημερώνουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο. Καλή σας ημέρα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να